στη διάθεσή σας να μας πείτε ό,τι σας αρέσει. Μας αρέσει. Ακούγομαι, δά. Μια χαρά. Ακούγομαι. Μια χαρά πάω. Λοιπόν, είναι άκαρος ο ρόλος που παίζω στη συνεδρία αυτή, γιατί είναι πολύ δύσκολο ένας πνευματικός άνθρωπος να μιλεί για το άτομό του. Γι' αυτό ακριβώς διάλεξα να μιλήσω σε τρίτο πρόσωπο, θα μιλήσω για το νίσπιτα, γιατί δεν μου αρέσει να λέω το εγώ. Πρώτο μου έργο είναι ένα περιοδικό λαογραφικού ιστορικού περιεχομένου που λέγεται Ρίζες. Εξεδίδεται από το 82 τον Αύγουστο μέχρι το Σεπτέμβριο του 83. Λόγοι οικονομικοί, διότι με έριξε πολύ, με ανάγκασαν και το σταμάτησα, γιατί το έπαιρναν 1834 υποτίθεται συντροπητές, με πληρώσανε καμιά εκατοστή και αυτό ήταν το πράγμα. Και βάγαμε τα λεφτά. Λοιπόν, ένα δεύτερο βιβλιαράκι είναι ένα θεατρικό δοκίμιο Νάκλια στη Ρέγουλα. Εδώ υπάρχουν τα Νάκλια, τα ανέκδοτα που λένε στα καφενεία κυρίως ή στι αποσπερίδες το βράδυ, οι γυναικούλες, οι γριούλες, οι νιές, οι γέροι κλπ. Και από τους σταμόνες του καφενείου είναι βγαλμένο αυτό το βιβλίο. Πρώτο λογοτεχνικό έργο που φέρει τη σφραγίδα του νίσπιτα και έχει το πρώτο βραβείο λογοτεχνίας σε Παγκρίτιο διαγωνισμό του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αγίου Νικολάου την πρώτη χρονιά που ιδρύθηκε, είναι «Να κλεφτούμε μαριό μου». Αναφέρεται σε μια κλεψά, ηθελημένη βέβαια και από την ύφη, και περιλαμβάνει όλα τα ήθη και έθιμα της εποχής, του 905. Αρκεί να σας πω ότι αυτή είναι αληθινή ιστορία. Το μαριό που λέμε να κλεφτούμε μαριό μου, ζούσε, μου το διηγήθηκε και το έγραψα στην Αθήνα τη δεκαετία του 60-70. Όταν το τελείωσα χειρόγραφο πια, ζούσε η μαριό, και πήγα στη Βουλισμένη που καθότανε, ήταν του Γιώργη του Λαστιχά η γιαγιά. Του Χρονάκη που σκοτώθηκε στο σεμινάριο. Λοιπόν, όταν της το διάβαζα, το χειρόγραφο πήγαινα μια εβδομάδα και της το διάβαζα, μου λέει, έμορε Μισελιό, ήδη αποσύσουνε στον ποδό γυρό μου και τα κατέχεις όλα. Και μου τα έχει διηγηθεί η ίδια. Το 86 βγάζω τα διάφορα του νίσπιτα, το οποίο έχει αυτό πρώτο βραβείο λογοτεχνίας. Μα τα πατέρμα δεν με βοηθούν. Λοιπόν, γράφω, διαβάσετε με προσοχή, με φρόνηψη και τάξη ιστορήματα του Λασιθιού, ως τα έχω καταγράψει. Μερονυχτού εδιάβαζα κύγραφα με την πένα και αν ερωτά τριντάγραφα έπανε τυπωμένα. Χρόνια πολλά τα μάζωνα με σέβας και με γνώση στην νεολαία τη χρυσή τα έχω αφιερώσει. Από το βιβλίο αυτό υπάρχει ένα ανάτυπο από την ύλη του βιβλίου Τσιρακής και του Καζανιού. Εδώ έχω συνδεθεί με το εκτυπωτικό κέντρο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καποδιστριακό και εθνικό, όπως το λένε, δεν ξέρω. Είναι η πρώτη πανεπιστημιακή έκδοση του νίσπιτα. Γράφω για τα ήθη έθιμα του 12ημέρου. Ακολούθησε από το εκτυπωτικό κέντρο το δεύτερο βιβλίο, ήθη έθιμα το Πάσχα. Ακολούθησε τρίτη πανεπιστημιακή έκδοση «Ο Κλείδωνας». Ακολούθησε τέταρτη πανεπιστημιακή έκδοση «Τα διάφορα του νίσπιτα», τόμος Β. Το
Το αρνητικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι το Πανεπιστήμιο δεν ενδιαφέρθηκε, δεν ενδιαφέρεται για οικονομικό όφελος, αλλά μόνο για τη διάσωση της ύλη των βιβλίων μου. Και έτσι αναγκαστικά μου έπεμπαν 4-5-6 αντίτυπα. Αναγκάστηκα, γιατί την εποχή εκείνη είχα παράδες και το έκανα δεύτερη έκδοση και ασχολούμαι πολύ με τη γλώσσα εδώ και παίρνοντας αφορμή από μία ρίση του Σολομού η οποία έλεγε «Μη γαρισέχω στο νου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα», αυτά είπε ο Σολομός, ο Νίσπιταρ γράφει «Ένα μεγάλο μυστικό έχω μα δεν το χώνω, τη γλώσσα των προγόνων μου λαλώ και καμαρώνω. Κουβέντες ήκουγα παλιά και τσίστενα στο νου μου και δά λαλώ και τραγουδώ στη γλώσσα του λαού μου». Και άλλα πολλά. Τέταρτη, πέμπτη πανεπιστημιακή έκδοση, πέμπτη πανεπιστημιακή έκδοση είναι το κριτικό διαχρονικό ημερολόγιο «Καλαντάρι», το οποίο περιλαμβάνει όλες τις ακίνητες εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όλα τα λαογραφικά ενδιαφέροντα των ημερών των μηνών, εκτός βέβαια από το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και του Κλειδώνου που έχουν χωριστεί αναφορά σε βιβλία. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Τα διάφορα του Νίσπιτα, τρίτος τόμος, έκτη πανεπιστημιακή έκδοση. Εδώ έχουμε λαογραφία, ελληνισμός, χριστιανισμός, αλληλεπιδράσεις, νάπια, μαντινιάδες, ρήμες, τραγούδια, νισπιτοφιλοσοφίες γύρω από τη σιωπή, μεγάλο πράγμα η σιωπή. Χρονογραφήματα, διηγήματα και τα, για τα νιάτα του τόπου μας, δίνω και οδηγίες στα νιάτα και γλωσσάρι. Όλα που τα βιβλία αυτά περιλαμβάνουν γλωσσάρι στις τελευταίες σελίδες, κάτι το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ τον κύριο Χαραλαμπάκη, ο οποίος συχνά με παίρνει τηλέφωνο για να με ρωτήσει πού την ήκουσα και πού, να του πω και μια φράση να περιλαμβάνει την τάδε λέξη, του εξηγώ τα ρω. Λοιπόν, αναφερόμαστε στην 8η πανεπιστημιακή έκδοση, βιογραφίες. Εδώ βιογραφώ τον Διάλινο Μιχάλη, και ο οποίος ήταν αδερφός της προγιαγιάς μου, της Ζαμπιάς, και το Μακράκι τον Ιωάννη που ήταν προπάκους μου. Το Ιωάννη το Μακράκι τον ξυλογλύπτη. Είχα ένα μεγάλο πρόβλημα με την έκδοση του Μακράκη, με την βιογραφία, διότι δεν συμφωνούσα με ένα άλλον συγγραφέα, Γεραπετρίτη, ο οποίος κατάγεται από το Ευρωπαίδιο, το Φαρσάρι τον Εμμανουήλ, ο οποίος έφερνε τον προπάκου του 10 χρόνια μεγαλύτερο από το δικό μου προπάκου. Τώρα πάει προσωπικά το θέμα, αλλά συμπαθάτε με. Λοιπόν, και για να τον κάνει πρωτομάστορα ξυλογλύπτη τον προπάκου του, έχει πλαστογραφήσει, το λέω με τα πλήρους βεβαιότητος, την ημερομηνία γέννησης του δικού του προπάπου, για να φανεί ότι ήταν ο πρωτομάστορας. Παραθέτω και τα έγγραφα του ιστορικού αρχείου της Κρήτης από τα Χανιά. Με βοήθησε πολύ η Σημαντηράκη, η οποία είναι φίλη μου γύρω στα 35 χρόνια, 40. 8η, 9η πανεπιστημιακή έκδοση, το βιβλίο αυτό, η γέννηση του Δία. Και το έναυσμα για να γράψω, αυτό είναι θεατρικό έργο και θα ανεβεί το καλοκαίρι στο Ψυχρό, στα πλαίσια των Δικταίων. Έχει βρεθεί ο σκηνοθέτης και ο πρωταγωνιστής. Λοιπόν, δεν άντεχα να λένε οι Ανολιανοί, οι Μυροποταμίτες, οι Ηρακλειώτες, οι Ρεθεμνέτες, ότι γεννήθηκε ο Δίας εκεί. Άσε που πρόκειται βέβαια για μυθολογία, αλλά έψαξα αρχαίους συγγραφείς περί τους 11 και αντέγραψα αποσπάσματα.
για, στον πρόλογο του βιβλίου μου, για να μην μπορεί να μου το δείξει κανείς. Γράφει ο Ισίωδος, «Πέμψαντες λήκτων Κρήτης, εσπίωνα δήμων, ο ποτάρ, ο πλώτα των παιδων τέξεστε ζήνα μέγαν, κρύψεν δε εχερσί λαβούσα άντρο εν ηλιβάτο». Εδώ λέει, έστειλαν στη λήκτον, σε πλούσιο δήμο της Κρήτης, Τηρέα, όπου θα γεννούσε το μεγάλο Δία, τον ικανότερο από τα παιδιά να φέρει όπλα. Η λήκτος είναι στους πρόποδες της δίκτης. Ο Απολλώνιος Θεόδωρος λέει, «Η δε, Κρόνος δηλαδή Κεραία, τέως μακάρες η θεείς τη τίσιν άνασον όφρα Ζεύς έτη κούρος, έτη φρεσί νύπια ειδός δικταίων νέεσκεν υποσπέως». Ο Κρόνος και η Ρέα στο παρελθόν εξήγησε. Στο παρελθόν μαζί με τους μακάριους τιτάνες κυβερνούσαν μέχρι που ο Δίας έγινε παλικάρι αυτός που στο δικταίο από την βρεφική του ηλικία κατοικούσε σε σπηλιά. Άλλα 11 αποσπάσματα έχω παρασυνθέσει. Δεν ήθελα περισσότερα να σας πω, γιατί και ο χρόνος πρέπει να το σεβαστούμε. Ναι, έχουμε ακόμα 3 λεπτά. 3 λεπτά θα τα προκάμουμε. Λοιπόν, άλλη έκδοση του Πανεπιστημίου και αυτή είναι ο Πάπας Αλέξανδρος ο Πέμπτος, ο κριτικός Πάπας της Ρώμης. Εξηγώ πώς ένας έφηβος διακονιάρης εποχή του 1353 και πέρα κατάφερε με τη φιλομάθεια που είχε από έφηβος διακονιάρης να τον περιθάλψει ένας φραντζεσκανός μοναχός και να προωθηθεί από τον Άγιο Φραγκίσκο του Χάνδακα, Πάδοβα, Παρίσι, έγινε καθηγητής, ο πρώτος Έλληνας καθηγητής σε Πανεπιστήμιο Ευρώπης, ο Πάπας Αλέξανδρος. Υπάρχει στην Νεάπολη το μοναστήρι όπου εμόνασε σε ερείπια. Έχω βγάλει και μία ευκαιριακή εφημερίδα «Η Κερή μας» όταν αγωνιζόμουν για την μη εγκατάσταση του εργοστασίου της ΔΕΗ στο Μεραμπέλο. Γιατί τα είχα βάλει με τους πλούχοντες, με τους υπουργούς, με τους πρωθυπουργούς. Ορισμένοι θα ξέρουν τον αγώνα αυτό. Άλλο ένα είναι «Η Τράμπα». Είναι μια σατιρική εφημερίδα που εκδίδεται κατά περιόδους μόνο την τελευταία αποκρά ή το αργότερο μέχρι την καθαρά Δευτέρα. Αυτή είναι αυτοέκδοση, γιατί είχαμε ολόκληρο συντακτική επιτροπή για την Τράμπα, αλλά το 2009 πήγαν πίσω οι άλλοι, εμείς πάμε διακοπές. Και γράφω ότι πάνε οι υπόλοιποι τραμπαδόροι διακοπές και επιβαρύνθηκα εγώ την έκδοση, δεν έβγαλα ούτε τα μισά τυπογραφικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι προφητική, διότι έχω το πλοίο «Εθνική Οικονομία» και βουλιάζει. Και φωνάξανε τον Κουστό, είναι σατιρική βέβαια, φωνάξανε τον Κουστό να κάνει άλλες έρευνες για να βρούνε. Αλλά αυτή ήταν κουρσάρι και το λέει η Λατίσσα, καλά. Τα ημερολόγια, τα πάμε. Άλλη μια δραστηριότητα που έχω είναι να εκδίδω ημερολόγια συλλόγων, βεβαίως αφιλοκερδός. Έχω εκδώσει του Χουμεριάκου, του συλλόγου του Χουμεριάκου το 2012. Το 2016 με πιάσαν μια ωρίτες από τα Ζένια, λέει να μας βγάλεις ημερόλογο, το σε έβγαλα και επειδή τους σύρεσε και έβγαλα και κάπως απαράδαγη, αφιλοκερδός εγώ, προχωρήσαμε και στο 17. Έχει αρκετά ενδιαφέροντα λαογραφικά μέσα. Τώρα, να πούμε διακρίσεις, επάντησε έχω γράψει πρόχειρα, αλλά δεν είναι του παρόντος. Έχω καμπόσα, κάπου 11 πρώτα λογοτεχνικά, έχω τις μαντινιάδες.
θα υπενθυμίσω μόνο μια μαντινιάδα που έχω πάρει το πρώτο βραβείο σε πανελλήνιο μαντινιάδας, στη Λάστρο, το 2012 νομίζω. Λοιπόν, ήταν το θέμα της μαντινιάδας, ήταν ο Γάιδαρος. Το θέμα ήταν ο Γάιδαρος. Και το σύπεψα δυο μαντινιάδες, οι οποίες και οι δυο πήραν το πρώτο βραβείο. Δηλαδή, το ένα, το πρώτο βραβείο δόθηκε στις δυο μαντινιάδες του Νίσπικα. Και λέω, Γάιδαρος δεν το δέχεται άνθρωπο να τον πούνε, ανθρώποι υπάρχουν πολλοί γαϊδάρους να τσιπούμε. Και η δεύτερη μαντινιάδα είναι, σε σύναξη που κάμανε ανθρώποι και γαϊδάροι, είδα γαϊδάρους με πρεπιά και ανθρώπους με σωμάρι. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.